Κυρία Βλαχογιάννη, πλέον έχετε και απλές κλινικές, έχετε και μονάδα δικής θεραπείας, είχατε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Πώς είναι μέχρι στιγμής τα πράγματα, έχουν γεμίσει καταρχήν οι απλές κλίνες? Είμαστε γεμάτοι. Οι κλίνες αυτές που διατέθηκαν στην πρώτη φάση έχουν γεμίσει όλες. Ευτυχώς η τελευταία ενημέρωση είναι ότι τα περιστατικά είναι σχετικά ήπια, δεν πιέζουν για διασωλήνωση και έτσι αυτή τη στιγμή επειδή είμαστε γεμάτοι, τουλάχιστον μέσα από το νοσοκομείο δεν έχουμε ιδιαίτερη πίεση, όμως η πόλη γενικά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήδη από χθες έχουν αυξηθεί περαιτέρω οι κλίνες COVID και στις μονάδες θετικής θεραπείας. Το Ιπποκράτειο δηλαδή ανέπτυξε περισσότερες μονάδες COVID στη Μέθου. Αυτό είναι κάτι που φυσικά πάει πίσω όλο το υπόλοιπο νοσοκομείο, δηλαδή παγώνουν τα νοσοκομεία όσο περιορίζονται σε ένα αντικείμενο και αυτό δεν είναι το καλύτερο για όλους μας. Δυστυχώς όμως αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, μιας και ακόμη δεν έχουμε πείσει κάποιους να εμβολιαστούν και να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλη την κατάσταση. Για μένα εκείνο που πρέπει τώρα να κάνει η πολιτεία είναι να δώσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ή θα πρέπει να εμβολιαστούν ή μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να το αφήνουμε αυτό να διαιωνίζεται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρω εκεί έξω ότι είναι φοβισμένοι. Ο φόβος τους κάνει να μην παίρνουν απόφαση και συνεχώς να το αναβάλουν, έχοντας το περιθώριο όχι τον άλλο μήνα, όχι τον παράλληλο μήνα. Αν αυτό το περιορίσουμε, ίσως οι άνθρωποι αυτοί πάρουν πιο έγκαιρα μια απόφαση για τη ζωή τους. Γιατί κάθε εβδομάδα που περνάει, ο κίνδυνος αυξάνεται. Κύριε Βλαχογιάννη, σε σχέση με πέρυσι, πώς είναι η κατάσταση στη δικιά σας τη μονάδα? Κοιτάξτε, έχει το προσωπικό. Πίεση, εννοείται από στελέχωση. Στελέχωση και κόπωση. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σίγουρα έχουν βγει στη σύνταξη αρκετοί, έχουν φύγει αρκετοί και έχουν κατευθυνθεί σε άλλες μονάδες και ενώ στον ιδιωτικό τομέα ή σε άλλες τομές, διότι η κατάσταση εδώ βέβαια είναι πάρα πολύ καταπιεστική για όλους. Και όταν σας λέω και πάλι το αντικείμενο είναι το ίδιο για συνεχόμενα πια τώρα σχεδόν πάμε στο δεύτερο χρόνο, κάποια στιγμή αυτό φέρνει τόσο μεγάλη κόπωση που δεν υπάρχει κουράγιο για το αύριο. Είναι νέα παιδιά, αυτά θέλουν να δουν μια χαραγμάδα, ένα φως, να μπορέσουν να πούν ότι θα κάνουν την καριέρα τους καλύτερη. Αν είναι να ασχολούνται μονίμως με COVID και να είναι κάτω από τέτοιες τραγικές συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη πάλι, επειδή αυξήθηκαν οι κλίνες, σίγουρα το προσωπικό γενικά στη χώρα είναι λιπέστατο. Γνωρίζω όμως, γιατί έχουμε κάνει αρκετές φορές διαγωνισμούς και προκηρύξεις θέσεων, ότι δεν πλησιάζει κανείς. Δηλαδή για 20 θέσεις στη δική μας μονάδα ήρθαν 6 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να αναπληρωθεί και αυτό το κενό.